Πρίοδο Μουρνιών στα Χανιά από την περασμένη Δευτέρα να μην έκλεισε για τη συνέχιση τη εκτέλεση των εργασιών για τον κόμβο των Μουρνιών. Όμω αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλο του ΑΚΑΡΙ Παπαδογιάννη. Το έργο, όπω είναι γνωστό, έχει περάσει από 40 κύματα για να ξεκινήσει να εκτελείται και από ό,τι φαίνεται η φουρτούνα παραμένει αφού ο εργολάβο που έχει αναλάβει δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεσή του. Εκτελώθηκε μια δυναμία εκ μέρου του εργολάβου να προχωρήσει σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή κάποια μικρά τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει εμεί τάχιστα, ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία να λύσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω και είμαι κατηγορηματικό και απόλυτα ειλικρινή, είναι ότι το έργο θα εκτελεστεί κανονικά. Δεν είμαστε διατεθειμένοι δηλαδή, να διακινδυνεύσουμε με ό,τι. Προβλήματα και αν υπάρχουν αυτό το έργο, την εκτέλεση αυτού του έργου. Ένα έργο που το έχουμε σε προτεραιότητα, το έχουμε δηλώσει αυτό. Ο κ. Παπαδογιάννη σημείωσε ότι υπάρχει στήριξη από το Υπουργείο Υποδομών και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν και οι απαλωτριώσει στα εντό σχεδίου πόλη, αφού εγκρίθηκε πίστοση τη τάξη του 1.722.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανάδοχος θα παραμείνει στο έργο, αλλά ο ΑΚ ψάχνει άλλον υπερεργολάβο για να συνεχίσει το έργο. Είμαστε σε επαφή με την ελληνική αστυνομία και τις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη διαδικασία η οποία προκύπτει μέσα από συνεννόηση με στελέχη του Υπουργείου, που θα συνεχιστεί το έργο. Τέλος, παράλληλα θα εκτελεστούν και εργασίες μετατόψης των δικτύων, αφού και για αυτές εγκρίθηκε πίστοση.